περίοδο 1912-1922, με εξαίρεση μόνο το 1914, η Ελλάδα βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Με τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους, διπλασίασε σχεδόν την έκταση και τον πληθυσμό της. Το Νοέμβριο του 1913 άρχισε η αποστράτευση και επακολούθησε μια σύντομη περίοδος ειρήνης, κατά την οποία το κράτος επιδόθηκε στο τεράστιο έργο της περισυλλογής, αναδιοργάνωσης και ανόρθωσης της χώρας. Η περίοδος ομαλότητας, ωστόσο, και πάλι τερματίστηκε σύντομα εξαιτίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της Γενικής Επιστράτευσης της 10ης Σεπτεμβρίου του 1915, η οποία όμως και αυτή έληξε λίγους μήνες αργότερα. Από τον Αύγουστο του 1917 άρχισε να γίνεται πνευματικά νέα επιστράτευση του ελληνικού στρατού, η οποία σημείωσε σημαντική επιτυχία παρά τις δυσχέρειες που αντιμετώπισε στα αρχικά της στάδια και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 1918. Για τις ιδιαίτερες αυτές στρατολογικές ανάγκες, τα στρατολογικά γραφεία αυξήθηκαν αφού λειτουργήσαν προσωρινά νέα στην Κρήτη, στην Αδριανούπολη, στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο για τη στρατολογία των εκεί Ελλήνων στρατεύσιμων ή εφέδρων. Είχε προηγηθεί φυσικά μια ιδιαίτερα μακροχρόνια και δαπανηρή φάση προετοιμασίας του αγώνα, αυτή της Προπαρασκευής. Ο στρατός είχε εφοδιαστεί στο σύνολό του με νέα τυφέκια Mannlicher Eisenhower, το πυροβολικό ενισχύθηκε κατά 30% περίπου με παιδινά και ορειβατικά πυροβόλα, ενώ η ανάγκη οχύρωσης ορισμένων ευπαθών τοποθεσιών των ελληνοβουλγαρικών συνόρων στην Ανατολική Μακεδονία, όπου η απειλή παρουσιαζόταν μεγαλύτερη εκείνη την περίοδο, οδήγησε στην απόφαση κατασκευής 7 οχυρών μεταξύ των ποταμών Στριμώνα και Νέστου, ένα ανατολικά της λίμνης Δοϊράνης, και αυτά γύρω από την Καβάλα για την εξασφάλιση της ίδιας της πόλης και του όρμου των Ελευθερών. Για να πετύχει όλο αυτό το εγχείρημα, η κυβέρνηση Βενιζέλου επιδίωξε και πέτυχε την υπογραφή σύμβασης με τη Γαλλία, με την οποία αυξήθηκε η γαλλική στρατιωτική αποστολή, η οποία ήδη υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, σε 60 αξιωματικούς με επικεφαλής το Γάλλο στρατηγό Μπραγκέ, μέχρι τότε στρατιωτικό ακόλουθο στην Αθήνα. Έργο της αποστολής ορίστηκε η οργάνωση και η προπαρασκευή για πόλεμο του ελληνικού στρατού στο πλαίσιο του σχεδίου επιχειρήσεων, το οποίο είχε ήδη καταρτιστεί. Ωστόσο, η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και η προσωρινή κυβέρνηση Θεσσαλονίκης είχαν ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς προπαρασκευής εκ των ενόντων και στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1916 είχε συγκροτηθεί το πρώτο τάγμα Εθνικής Άμυνας. Η προσωρινή κυβέρνηση είχε αποφασίσει αρχικά να στρατολογήσει 80 με 90.000 άντρες και να συγκροτήσει 5 μεραρχίες Σερών, Αρχιπελάγους, Κρήτης, Κυκλάδων και Θεσσαλονίκης με δύναμη 10.000 ανδρών καθεμία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές Μαΐου του 1917 η μεραρχία Σερών συμμετείχε στις επιχειρήσεις των συμμάχων δυτικά του Αξιού ποταμού και πέτυχε μετά από σκληρό αγώνα και μεγάλες απώλειες να καταλάβει το ζωτικό ύψωμα του αντιπάλου, κορυφή Ραβινέ. Οι περαιτέρω όμως επιχειρήσεις διεκόπησαν εξαιτίας της ισχυρής αντίστασης του εχθρού και της έλλειψης των απαραίτητων μέσων καταστροφής και αντιπυροβολικού στις εκεί συμμαχικές δυνάμεις. Την 1η Ιουνίου του 1917, η δύναμη του στρατού Εθνικής Άμυνας ανερχόταν σε 1.497 αξιωματικούς και 53.271 οπλίτες, ενώ επιπρόσθετα η χωροφυλακή, που είχε συγκροτηθεί κυρίως από κριτικούς, διέθετε 274 αξιωματικούς και 5.361 οπλίτες. Τον Ιούλιο του 1917 υπολογιζόταν ότι μέχρι το τέλος του έτους θα ήταν δυνατόν να έχουν οργανωθεί 6 έως 7 μεραρχίες με υλικά που υπήρχαν στην Ελλάδα ή θα χορηγούνταν από τους συμμάχους, ενώ είχε καθοριστεί να επιστρατευτούν μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 1918 3 ακόμη μεραρχίες, ώστε το σύνολο των ελληνικών μεραρχιών να φτάσει στις 10. Με τη συγκρότηση και των τριών αυτών των μεραρχιών ολοκληρώθηκε η εμπόλεμη σύνθεση του ελληνικού στρατού, του οποίου η δύναμη στο μέτωπο ανερχόταν σε 104.500 αξιωματικούς και οπλίτες. Ένας ιδιαίτερο σημαντικός αριθμός εμψύχου υλικού, ο οποίος ήταν απαραίτητος για τη θετική έκβαση των επιχειρήσεων. Αν θυμηθούμε,
ότι σε όλη τη διάρκεια του φέρους του 1917 η κατάσταση γενικά της συμμαχικής στρατιάς Ανατολής από πλευράς δύναμης και ηθικού δεν ήταν ευχάριστη. Οι γαλλικές δυνάμεις παρουσίαζαν μεγάλα κενά σε αξιωματικούς και οπλίτες και η κόπωση σωματική και ψυχική ήταν πολύ μεγάλη. Ο σερβικός στρατός ζητούσε περιορισμό του μετόπου του για να εξασφαλίσει την ανάπαυση των μονάδων. Η Βρετανία απέσυρε μια μεραρχία πεζικού και τη μεραρχία υπηκού της οποίας μετέφερε στην Αίγυπτο. Τα ρωσικά στρατεύματα παρουσίαζαν μειωμένο φρόνημα και η ανώτατη ιταλική στρατιωτική ηγεσία ήθελε να μετακινήσει ένα μέρος των δυνάμεών της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και υποχρεώσεις. Ο εφοδιασμός εξάλλου της στρατιάς Ανατολής ήταν δυσχερέστατος και επομένως η στρατιά ήταν υποχρεωμένη να τηρήσει αμυντική στάση. Το Δεκέμβριο του 1917 ο στρατηγός Γκιώμα αντικατέστησε τον στρατηγό Σαράι και έλαβε νέες οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες το βάρος της άμυνας θα έπρεπε να δοθεί κατά κύριο λόγο στην απαγόρευση κατάληψης της Ελλάδος, εξασφαλίζοντας ένα μέτωπο το οποίο εκτινόταν από τις Πρέσπες μέχρι τον κόλπο του Ορφανού. Έτσι, για την υλοποίηση του σχεδίου του, κατένιμε τις δυνάμεις του σε τρία συγκροτήματα. Η γαλλική στρατιά Ανατολής θα αμυνόταν ανατολικά της Πίνδου, εξασφαλίζοντας τον σύνδεσμο με τις εκατέρωθεν ιταλικές και σερβικές δυνάμεις στο κέντρο. Οι σερβικές στρατιές θα διατηρούσαν οπωσδήποτε τον τομέα από τον Ερυγόνα ποταμό μέχρι τον Αξιό, διατηρώντας ελεύθερη τη σιδηροδρομική γραμμή Μοναστηρίου Θεσσαλονίκης, και τέλος, στον ανατολικό τομέα, η Βρετανική στρατιά και η πρώτη ομάδα μεραρχιών θα κάλυπταν τη Θεσσαλονίκη στο μέτωπο μεταξύ των ποταμών Αξιού και Στριμώνα. Στις αρχές Απριλίου του 1918, η Συμμαχική Στρατιά Ανατολής είχε ολοκληρώσει την αμυντική της οργάνωση, είχε ενισχυθεί σε πυροβολικό και αεροπορία και περίμενε την παραπέρα ισχυροποίησή της με την άφιξη και των υπολείπων ελληνικών δυνάμεων. Ήταν συνεπώς έτοιμη όχι μόνο να αποκρούσει κάθε εχθρική ενέργεια, αλλά και να αναλάβει η ίδια επιθετικές επιχειρήσεις για την αγκίστρωση του συνόλου των εχθρικών δυνάμεων στο μακεδονικό μέτωπο. Επομένως, έπρεπε με τοπικές επιθέσεις εναντίον επιλεγμένων αντικειμενικών σκοπών να παρενοχληθεί ο εχθρός και να περιοριστεί η ελευθερία κινησιών του. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις θα περιλάμβαναν επιθετικές επιδρομές και τη συλλογή πληροφοριών, αγκίστρωση δυνάμεων, σύλληψη αιχμαλώτων και καταστροφή αμυντικών έργων, ενώ ειδικότερα στον τομέα της πρώτης ομάδας μεραρχιών, την κατάληψη της εχθρικής τοποθεσίας βόρεια του Σκραν. Την τοποθεσία αυτή γράφει ο αυτόπτης Γάλλος Μωρίς Μισό, ιερεύς του εν Μακεδονία Γαλλικού στρατού. Το Σκρα ή το οχύρωμα ισχυρών, κατασκευασθέν υπό των Γερμάνων Βουλγάρων, επί της δεξιάς όχθης του Αξιού, απετέλει δε παρατηρητήριον σφόδρα ενοχλούν ημάς. Η ρίχνη του Σκρά ήταν ιδιαίτερα καλά οχυρωμένη από τον βουλγαρικό στρατό. Είχε ένα μέτωπο 12 χιλιόμετρων και ένα βάθος 2 χιλιόμετρων. Ήταν από τη φύση της οχυρή περιοχή, είχε πολλούς βράχους δίπλα από τους οποίους οι Βούλγαροι είχαν στήσει τα πολυβολία τους. Είχαν δημιουργήσει και άλλα πολυβολία με βετόν, είχαν δημιουργήσει διπλές και τριπλές σειρές θερματοπλεγμάτων, ορίγματα επικοινωνίας, τα οποία μόνο αυτοί ήξεραν πώς θα τα χρησιμοποιήσουν. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση η επίθεση εναντίον του Σκρά. Έπρεπε όμως να καταληφθεί το Σκρά, γιατί δέσποζε σε όλη την περιοχή και έπρεπε οι Βούλγαροι να πάρουν ένα μάθημα, να καταλάβουν ότι πια οι σύμμαχοι που ήταν απλωμένοι στο μακεδονικό μέτωπο δεν αστείευονταν. Η επίθεση εναντίον του Σκρά προετοιμάστηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια. Σύμφωνα με τα σχέδια, η κύρια επίθεση θα διεξαγόταν από τη μεραρχία Αρχιπελάγους και θα συνδυαζόταν με δευτερεύουσες επιθέσεις μονάδων αλλά και μεραρχιών. Έτσι, την κύρια επίθεση κατά του υψώματος Σκρά αναλάμβαναν το 1ο Σύνταγμα Σερών και το 5ο και 6ο Αρχιπελάγους με λοιπές μονάδες μηχανικού και πυροβολικού, ενώ η όλη προσπάθεια θα συνδυαζόταν με δευτερεύουσα ενέργεια μονάδων της μεραρχίας Κρήτης, ανατολικότερα του Σκρά, στα υψώματα 789 και 459. Στις 5 και 10 το πρωί, στις 16 Μαΐου, άρχισε φοβερός βομβαρδισμός των θέσεων του εχθρού από το συμμαχικό πυροβολικό, ο οποίος συνεχίστηκε και όλη τη νύχτα. Την επομένη ο βομβαρδισμός εντάθηκε και ύστερα από μια σύντομη, αλλά σφοδρή προπαρασκευή πυροβολικού, άρχισε η εξόρμηση του πεζικού της μεραρχίας Αρχιπελάγους.
Οι εχθρικές θέσεις καταλαμβάνονταν η μία πίσω από την άλλη. Μέχρι το βράδυ της ημέρας της επίθεσης, 17 Μαΐου, όλοι οι αντικειμενικοί στόχοι είχαν επιτευχθεί. Η Ιεραρχία Αρχιπελάγους συνέλαβε 1.835 αιχμαλώτους και κυρίευσε άφθονο πολεμικό υλικό και 44 πυροβόλα διαφόρων τύπων. Όπως αναφέρει στο ημερολόγιο του ο Γάλλος συνταγματάρχης Τερί, με θορμή σε κατασχέτου, τα ελληνικά στρατεύματα αφήρεσαν τα εχθρικά αμυντήρια με τόπου 12 και βάθους 2 χιλιόμετρων. Οι Βούλγαροι, τρομοκρατηθέντες εκ του ευνηδίου της επιθέσεως, γενόμενοι έξω φρενών υπό του συνεχούς βομβαρδισμού, παρεδίδονται το αθρώοι. Τάχιστα ο αριθμός των εχμαλώτων ανήλθε εις 2.000. Η χαρά ή το γενική. Ο Αΐρ είναι αρκούντος ευχάριστος. Η επιτυχία αυτή επεκύρου τις προβλέψεις του αρχηγού. Οι απώλειες όμως των ελληνικών δυνάμεων ήταν σοβαρές. Μόνο η Ιεραρχία Αρχιπελάγους έχασε 338 άντρες με 1.777 τραυματίες και 164 αγνοούμενους και η Ιεραρχία Κρήτης 71 νεκρούς και 314 τραυματίες, ενώ σοβαρότερες απώλειες είχαν και τα τμήματα της Ιεραρχίας Σερών, μεταξύ των νεκρών και ο διοικητής του πρώτου τάγματος του 5ου συντάγματος, ταγματάρχης Βασίλειος Παπαγιάννης. Πολλοί ήταν οι παράγοντες της μεγάλης νίκης. Ο κυριότερος όμως, το υψηλό ηθικό των ελληνικών στρατευμάτων και ειδικά η γενναιότητα του ελληνικού πεζικού, που αψηφώντας τα ισχυρά εχθρικά πυρά και τις βαριές απώλειες, προχωρούσε ασυγκράτητο και κατελάμβανε ταχύτητα τους εκτιμενικούς σκοπούς. Η διαγωγή του αυτή προκάλεσε τον θαυμασμό των επιτελείων των συμμάχων και η μεγάλη συμβολή του στη νίκη αναγνωρίστηκε. Ο αρχιστράτηγος των συμμαχικών στρατευμάτων, στρατηγός Γκιώμα, στη διαταγή που εξέδωσε μετά τη μάχη έγραφε: «Ο αρχιστράτηγος των Ανατολής Συμμαχικών Στρατευμάτων απευθύνει τα συγχαρητήριά του προς την πρώτη ομάδα μεραρχιών ή της υπό την διοίκηση του στρατηγού Τζερόμ, κατήγαγε λαμπράν επιτυχίαν καταλαμβάνωσα κατόπιν σκληρού αγώνος τα ισχυρά αμυντικάς οργανώσεις του Σκράντι Λέγκεν. Χάρης στην απαράμιλον ανδρίαν του και την υπέροχον αυτού ορμητικότητα, το ελληνικό πεζικό του στρατηγού Ζυμβρακάκη εν στενό συνδέσμο μετά του πυροβολικού και αεροπορίας άτινα παράταση της δυσμενής καιρικά συνθήκας επέτυχεν να εκτελέσω συν απάσας της αποστολάς αυτών υπερνίκησε άπαντα τα αφενός των πλέον ανωμάλων εδαφών τη σωρευμένα εμπόδια και επέτυχε την διαπεριλάμπρου ενεργίας κατάληψη των βουλγαρικών θέσεων επί μετόπου 12 χιλιόμετρων συλλαμβάνων πλέον των 1.700 εχμαλώτων και κυριεύων σημαντικών υλικών. Η μάχη του Σκρά ήταν αυτή η οποία έδειξε στους συμμάχους τη δύναμη των ελληνικών όπλων. Από την πλευρά των αξιωματικών οι απώλειες ήταν πολύ μεγάλες, επειδή οι αξιωματικοί ήταν στην πρώτη γραμμή με το ξύφος και το περίστροφο στο χέρι. Ο μεγαλύτερος σε βαθμό αξιωματικός που σκοτώθηκε ήταν ο ταγματάρχης Βασίλειος Παπαγιάννης. Στο μεταξύ, στις 27 Μαΐου του 1918, ο στρατηγός Γκιωμά ανακλήθηκε στη Γαλλία και στη θέση του τοποθετήθηκε ο στρατηγός Φρανσέ Ντεσπερέ, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη στις 5 Ιουνίου και ανέλαβε αυθημερών τα καθήκοντα του αρχιστρατήγου των συμμαχικών δυνάμεων στο μέτωπο της Μακεδονίας. Αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων από το τέλος Μαΐου του 1918, οαρίστηκε ο αντιστράτηγος πυροβολικού Παναγιώτης Ζαγκλής, ενώ το επιτελείο συγκροτήθηκε από Έλληνες και Γάλλους αξιωματικούς της Ελληνικής Επιτελικής Υπηρεσίας και της Γαλλικής Στρατηγικής Αποστολής με επιτελάρχη στη διάρκεια των επιχειρήσεων το Γάλλο συνταγματάρχη Μπαστιέν και στη συνέχεια τον Έλληνα συνταγματάρχη Εμμανουήλ Ρακτιβάν. Στα τέλη του Ιουλίου του 1918, η εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη έκλεινε αποφασιστικά υπέρ των συμμάχων. Για το λόγο αυτό, οι σύμμαχοι εξουσιοδότησαν τον στρατηγό Φρανσέ Ντεσπερέ να αναλάβει γενική επίθεση κατά των γερμανικών και βουλγαρικών δυνάμεων με σκοπό την διάσπαση του μετόπου και την αποδιοργάνωσή τους. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1918, η συμμαχική επίθεση ξεκίνησε. Η συμβολή των ελληνικών τμήματων ήταν και εδώ αποφασιστική. Μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου τα συμμαχικά στρατεύματα είχαν προωθηθεί σε βάθος 15 χιλιόμετρων και η διάσπαση της εχθρικής υποκρισίας ήταν πλέον γεγονός.
Στη συνέχεια η καταδίωξη σε όλους τους τομείς έλαβε τη μορφή γενικής προέλασης. Στις 16 Σεπτεμβρίου είχε ολοκληρωθεί η διάνοιξη της κοιλάδας του Αξιού ποταμού. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η Βουλγαρία ζήτησε ανακοχή, η οποία και υπογράφτηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Σεπτεμβρίου του 1918, ενώ από τις 21 Σεπτεμβρίου το ελληνικό πρώτο σώμα στρατού προέλασε και απελευθέρωσε την Ανατολική Μακεδονία. Η Σερβία απελευθερώθηκε στις 21 Οκτωβρίου του 1918. Η Τουρκία υπέγραψε ανακοχή στις 17 Οκτωβρίου, η Αυστρο-Ουγγαρία στις 21 Οκτωβρίου και η Γερμανία στις 29 Οκτωβρίου στο δάσος της Κομπιένης, άνευ όρων. Οι ελληνικές απώλειες κατά τη γενική συμμαχική επίθεση του Σεπτεμβρίου του 1918 ανήλθαν σε 834 νεκρούς, 3.790 τραυματίες και 671 αγνοούμενους. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 30% των συλλογικών απολειών και περίπου στο 50% των νεκρών των συμμάχων κατά την ίδια περίοδο στο μακεδονικό μέτωπο. Από τις 29 συμμαχικές μεραρχίες, υπό τις διαταγές του Φρανσέ Ντεσπερέ, οι 10 ήταν ελληνικές, 8 γαλλικές, 4 βρετανικές, 6 σερβικές και 1 ιταλική, με τις ελληνικές δυνάμεις να αποτελούν το 34% του συνόλου των δυνάμεων. Αμφισβήτητα, χωρίς την παραπάνω συνεισφορά της Ελλάδας, θα ήταν αδύνατη η ανάληψη επιθετικών επιχειρήσεων από τους συμμάχους, όπως εξάλλου αναγνωρίστηκε από όλους τους ηγέτες τους. Ο μεγάλος πόλεμος είχε πια φτάσει στο τέλος.